Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ από το κλειστό γήπεδο του Σπάρταγκου. Undrafted Iron. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Development Summer League, τελευταία αγωνιστική. Και τριών πόντων. Οι Undrafted ξεκινάνε καυτή την αναμέτρηση. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Ένα γρήγορο 5-0. Ήρων οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τον αγώνα χωρίς να καταφέρουν να βρουν αγωνιστικό ρυθμό. Χωρίς καλάθι. Θα γίνει το φάουλ χαμηλά. Την φορά δεν θα πετύχουμε καλάθι. Το μάμα εκεί παιδί πετύχουν το πρώτο τους. Δύο πέντε. Θα το καταφέρουν. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. Και 43, πρώτο δεκάλεπτο. Άμα οι Ήρων μειώσουν ακόμα περισσότερο και θα το καταφέρουν, 6-7. Διαφορά στον πόντο. Στον 2-2. Ας το πω ο πόντος. Ευκαιρία για τους κυπέδους να περάσουν μπροστά σου τριών πόντων. Ας το πω. Επιθετικό rebound από τον Μαύρο Δημητράκη. Δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Κατοχή για τους Undrafted, οι οποίοι έχουν περάσει στην επόμενη φάση στα play-offs. Έχουμε foul.
φάουλ το οποίο το κερδίζει ο Πανταζής. Άσορος η πρώτη. Εύστοχος η δεύτερη. Θα πετύχει και το καλάθι με ταμπλό, παρακαλώ. Και θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Οκτώλα. Θα έχει απάντηση όχι. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τους ήρων. Σου τριών πόντων. Μέσα και αυτό από τον Κοντόπουλο. Το μπουμπούνισε, το πίστεψε. Η απάντηση δεν θα έρθει. Έλεγχο του μπάουτ. Κοντόπουλος. Μπάλα στη γωνία. Τσουκαλάς. Πάρει την προσπάθεια. 18. Άμυνα των γηπεδούχων. Όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και καλύτερη. Κοντόπουλος, Κουκαλάς, μπάλα χαμηλά, πάτσε γραμμή. Γίνει το κλέψιμο. Καλάς. Φέργης. Κοντοπάνος. Νέο τρίποντο. Με ταμπλό. Άστοχο. Το καλάθι θα έρθει μετά από ατομική προσπάθεια του Τσιάνου, ο οποίος θα κάνει το 11-10. Τρία και 39 για το τέλος. Επιθετικό rebound. Νέο καλάθι. Καλάθι το οποίο πετυχαίνει ο Μαυροδημητράκης και βάζει μπροστά τους ήρων με 13-10 στο σύντρια. Είπαμε, οι μπλοί έχουν ξεκινήσει, έχουν μάλλον δεν ξεκινήσαν καλά. Το μαζέψαν στη συνέχεια και τώρα αυτή τη στιγμή ηγούνται. Οι άντρα αυτοί μειώνουν στον πόντο, 13-12. Διαγώνια πάσα. Μισό καλάθι. Και βάλε. Έκανε πάρα πολύ εύκολη τη δουλειά και τη ζωή του Μέργη, ο οποίος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το 15-12 και πάλι στο συν 3. Για 2. Η απάντηση δεν θα έρθει. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound και δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Βέργης. Το κόψιμο είναι καθαρό. Από τον Κόντο. Κατοχή και πάλι για τους ήρων. 2-28. Πάνω φορά της μπάλας με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο μόλις είδατε.
από τον Μαζό Δημητράκη, ο οποίος πήγε να πετύχει και νέο καλάθι. Κοντός Σοχίση την μπάλα και πάλι σου λέει. Φανταζής. Πάνω στην μπάλα ο Κοντόπουλος. Για τους undrafted, 15-14. Του Καλάς. Επιθετικό rebound. Πάει μέχρι μέσα. Ο Κόντος θα πετύχει νέο καλάθι και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 15-16. 47 δευτερόλεπτα. Ιανός, η μπάλα στα χέρια του Πανταζή. Κόντος, αυτό, όχι. Μεταφορά της μπάλας στο Τζουγκαλά. Κάνος θέλεσε να περάσει την μπάλα στον Κόντο. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέτου. 15-16 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο δεκαλέτο. Στην επίθεση Ήρων θα πετύχουν το καλάθι και πάλι μπροστά, 17-16. Νέα καλή άμυνα, για να δούμε αν θα αυξήσουν τη διαφορά, θα γίνει το λάθος. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου, τελευταία αγωνιστική για την development. Thank you.
18-16. Κόντος. Σίδερο. Ελέγχουν το rebound. Μπάλα χαμηλά, θα γυρίσει πάρα πάρα πολύ όμορφα ο κύριος με το νούμερο 99, Μαυροδημητράκη στο όνομά του, και βάζει μπροστά την ομάδα του με 4 πόντους. Εγώ τα είπα πριν τον αγώνα στη συνέντευξη που δόθηκε από τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Βεργή, ότι πάμε δυνατά να πέφτουμε το παιχνίδι να πάρετε την πρώτη σας δίκη στο φινάλε. Και οι ενδείξεις σε αυτά τα 12 λεπτά που αγωνιζόμαστε είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όχι ότι θα κερδίσουν δεν και καλά, αλλά ότι θα το διεκδικήσουν το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Είδομε. Κοντόπουλος για τρεις, μέσα και αυτό. Το έχει το τρίποντο ο συγκεκριμένος. Είναι το δεύτερο του αν δεν κάνω λάθος. Τρίποντο το οποίο δίνει προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 7 πόντο, 23-16. Η διαφορά αυξάνεται. Οι Ήρων έχουν μπει δυνατά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο για να έρθει ο Παπαγεωργίου να δώσει ένα τέλος σε αυτό το καλό momentum και καλό διάστημα των μπλε και να μειώσει στους 5. Μια καλή άμυνα, Κόντος. Φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Φύγει μέσα από τα χέρια, τα χέρια. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο, 6:55. Λοιπόν, σε 3 πόντων. Εύστοχο. (23-20) Ήρων και πάλι μπροστά με 5. 5:46. Στα μισά του δεύτερου δεκαλέτου. Την μπάλα στη γωνία. Για τρεις. Με το Δημητράκης μας έρθει το rebound. Πάει μέχρι μέσα. Ζογλερική, χορευτική πιρουέτα από τον άνθρωπο ο οποίος έχει κουβαλήσει εν πολύ στην ομάδα του στις πλάτες του και την έχει σε θέση οδηγού με 7 και πάλι 27-20. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το rebound τον ίδιο, βοηθάει και στις δύο πλευρές του κυπέδου και αυτός ήταν πολύ καλός. Ο Κοντόπουλος με σταυρωτή τρίπλα θα αποφύγει τον αντίπαλό του, δεν θα τελειώσει τη φάση. Μαντέψτε ποιος πήρε το επιθετικό rebound και ποιος άφησε την μπάλα στο καλάθι. Αυτός ακριβώς, έχετε δίκιο. Κάντονα, τον κάνω και σου. Εδώ. Πώς εδώ είναι, με τον 99. Ποιος τη χάρη σου, Μαύρο Δημητράκη. Καριέρα θα σου χτίσω στην Ευρωλίγα. Με τα σχόλια που κάνω, θα το στείλω την περιγραφή 9 σου σε ομάδα της ΑΣΕΜΠΕ. 4:22. 29-20 το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους Ήρων. Το καλάθι δεν θα έρθει, χάσανε ευκαιρία τώρα εδώ. Ο
Πάει μέχρι μέσα. Θα το πετύχει το καλάθι τελικά. Από τον Θεοδωρόπουλο. Του Καλάς. Άστοχος. Μαυροδημητράκης, ακόμα ένα rebound. Είναι εξαιρετικός. Ελάτε πάρτε το. Έχει και μεγάλο πάρκινγκ το γήπεδο απ' έξω, οπότε μπορεί κάποιο ελικόπτερο ιδιωτικό, κάποιος ομάδας να έρθει. Δεν προλαβαίνουμε όμως είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα στείλουμε το βίντεο, αλλά θα το κανονίσουμε. Το μαγιάξαμε, άστοχος η πρώτη. Άστοχος η δεύτερη. Τα 22. Λάθος συνεργασία. Κακή συνεργασία. Για τους παίκτες των undrafted. Όντως και έχουμε βήματα. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Time out, τι αλλαγή έχουμε? Όχι, δεν έχουμε time out. Παπαγεωργίου 10 δευτερόλεπτα. Μπάλα έξω τη γραμμή των 6.75 για 3. Μέσα. Ο Θεοδωρόπουλος σκοράρει και μειώνει στις 5. Με απουσίες και οι δύο ομάδες στο φινάλε της Development Summer League πριν τα playoffs. Θα τον κόψει στα ίσα. Βάζει το όνομά του και σε αυτή την κατηγορία της στατιστικής στα κοψίματα. Έχει βάλει στους πόντους, στα rebound. Για τρεις και αυτό μέσα. Θανάση, Στεφ Κάρεϊ, Θεοδωρόπουλος. Και 30-28 διαφορά στους δύο. 1-40. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια του παιχνιδιού και εσύ στο δεύτερο ημίχρονο. Του Καλάς θα πάρει το σκρίνα τον Μαρκοδημητράκη. Ο ίδιος θα πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει αυτή τη φορά να τελειώσει. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουνε. Σίδερο, Παπαγεωργίου για 2. Ισοφαρίζει ο Λευτέρης. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. 30 όλα. Έξι δευτερόλεπτα στην κατοχή των Ηρών. Μαυροδημητράκης θα κερδίσει και το φάουλ εδώ και θα έχει δικαίωμα για 2. Ο
31-30. Είναι ένα ήρων. Πάμε για παιχνίδι δύο κατοχών. Τα 13-29 για τους Αντράφη. Γίνει το λάθος. Ήταν σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν είχαν υπομονή, καθαρό μυαλό να γυρίσουν την μπάλα και να βρουν την κατάλληλη επιλογή. Θα γίνει το φάουλ. Το καλάθι που πέτυχε προλίγου ο Παπαδόπουλος θα κλείσει το πρώτο ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους play. 33-30, επαναλαμβάνω, επιστροφή σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Όλα έτοιμα. Δεύτερο ημίχρονο. Μέσα στο Σπάρταγο. Το σκορ. Αντράφτη στην επίθεση. Του Καλάς. Άστοχος. Έχουν ξεκινήσει νευρικά τον δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο Σπαρταγό. Καλά και θα έρθει. Οι Αντράφτη θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. 33-32. Νέα καλή άμυνα. Άμυνα είναι το δυνατό του στοιχείο. Ένα βήμα Μαϊρόν. Σε κολλήσουν από τους 33 πόντους. Άστοχοι και πάλι. Έχουν μπει νευρικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
να το καταφέρουν. Και 12. Περάσει την μπάλα γύρω από τη μέση του. Το καλάθι δεν θα έρθει. Συνεργασία δεν θα βγει πάλι. Έτσι όπως ακριβώς θα θέλανε. Νέα ευκαιρία για τους Ήρων. Το σπίτι για δύο. Και πάλι στο σίδερο. Κακό. Τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Ήταν αυτή που μόλις παρακολουθήσαμε από τον Τζουγκαλά. 33-32 παραμένει. 4-27. Ο Δημητράκης επιμένει, ούτε τώρα. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ το time out. Άστοχος η δεύτερη. Επιθετικό rebound. Ανανεώνουν την επίθεσή τους. Σουτ για τρεις, άστοχο. 3-56. Ήρων, αν δεν κάνω λάθος, είναι δίχως καλάθι. Σουτ για δύο. Από το Μητράκη στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή, θα πάρει το φάουλ. Το έχουν πάθει όλοι να τα λέμε αυτά. Δεν έγινε και κάτι. Ειδικά για τον Μαδομιχτράκη, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Στο διαδείο άστοχος. Για να δούμε το Τζουγκαλά τώρα. Θα γίνει λάθος πάσα. Θα πάνε μέσα, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετικός. Και θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή.
Μπάλα στο σίδερο. Βήματα. Μια ευκαιρία για τις Undrafted να αυξήσουν τη διαφορά, ούτε τώρα. Καλάς. Το Καλάς θα έρθει. 33-37. Δύο λεπτά για το τέλος. Καλά στο Μαδοδημητράκι. Θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει. Θα τον κόψουν αυτή τη φορά. Θα στοχίσει. Κυρία Κατουσίρων να πετύχουνε καλάθι. Δούμε αν θα τα καταφέρουνε. Πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο. Σαν να σταμάτησαν να παίζουν ουσιαστικά. Ούτε τώρα. Φάου στα 36 δευτερόλεπτα. Άσοχος στην πρώτη. Το 33-39 παραμένει. Τέσσερα ανήκουν στον Παπαγεωργίου και την παρέα του. Στουδιά της από τη γωνία και αυτό έχει δύο ήδη. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Πάμε να το φύγει. Πέντε δευτερόλεπτα. Yeah.
να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν τώρα εδώ οι undrafted. Σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα που απομένουν, κόντος για 3. Την μπάλα να πήδησε 2 φορές, τέλος 3 δεκαλέπτου, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, τελευταία στροφή. Τρία 39 η undrafted εκμεταλλεύτηκαν το νεκρό τρίτο δεκάλεπτο των ήρων. Επιτέλους καλάθι 35-39 και για να δούμε αν αυτοί οι δύο πόντοι αποτελέσουν την έναρξη ενός καλύτερου αγωνιστικού διαστήματος, ενός καλύτερου αγωνιστικού προσώπου για τους ήρων. Ο κόντος θα απαντήσει 35-41. Η πάσα έτρεξε πάρα πολύ όμορφα το γήπεδο και το καλάθι ήρθε. Νέο λάθος. Στοιχείο των undrafted και στο Winter, ειδικά στο Winter. Ήταν η πολύ καλή τους άμυνα. Τα πάντα ξεκίναγαν από εκεί. Από εκεί βρίσκαν ρυθμό. Τα 5-43, 7-29. Πλέον. Το ένα κλέψιμο διαδέχεται το άλλο. 6-20, 35-45. Νέο καλάθι. Καλάθι το οποίο πετυχαίνει ο Θεοδωρόπουλος. Θεοδωρόπουλος ο οποίος κάνει το 35-47, 5-54, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out.
Δημητράκης θα γυρίσει νέο πολύ όμορφο καλάθι. Στα 49 με πρωταγωνιστή τον Κόντο. Νομίζω ότι στους Ήρων στοιχίζει το πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο. Για κάποιο λόγο σταμάτησαν να παίζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Το Πάνος θα στοχίσει. Ο Ρόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό φάουλ. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, νέο καλάθι, 37-51, η διαφορά όλο και μεγαλώνει, αυτή τη στιγμή στους 14. Με το φάουλ. Παραφορά της μπάλας. Θεοδωρόπουλος. Σούτια 3. Τι έχουμε? Έχουμε φάουλ το οποίο κάνει
ο Κοντόπουλος. Όχι, επιθετικό φάουλ στον Κοντόπουλο. Ζητώ συγγνώμη από τον Τσιάνο. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Στο φινάλε της κανονικής περίοδου έχουμε play-off πλέον. Οι Άντραφτ θα πάρουν την πρόκληση. Θα μάθουμε σε ποια θέση. Θα γίνουν γνωστά όλα αυτά. Η μπάλα στα χέρια του Μαυροδημητράκη, συγγνώμη. Δεν θα έρθει. Υποθέσει πλησιασμού. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Θεοδωρόπουλος. Να δούμε αν θα πάρει και το τίτλο του MVP. Σκόραρε από παντού και έξω από τη γραμμή των 6.75 και με τα drive του. Σε πολύ καλή εμφάνιση. Γενικότερα οι Αντράφτοι τα κατάφεραν περίφημα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Εκμεταλλεύτηκαν την αγωνιστική αδράνεια των Ήρων και πήραν την νίκη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μπήκαμε, 59 δευτερόλεπτα. Τσιάνος. Παπαγεωργίου. Κόντος. Μέσα. 37-58. Εξαιρετικό μαγικό δεύτερο ημίχρονο από τους Undrafted, οι οποίοι πατάνε το πόδι στον γκάζι. Νέο λάθος των Σύρων, οι οποίοι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν το προβάδισμα με βραχιά κεφαλή, αλλά στα ξαφνικά σταμάτησαν να πέσουν στο δεύτερο. Αυτό ήτανε, τέλος παιχνιδιού, 37-58, το τελικό σκορ, για χαρά σε όλους.